Λοιπόν, αυτό το διήμερο στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, έφερε πολλούς καρπούς. Όχι μόνο συναντηθήκαμε με τους ανθρώπους της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης, τον Δήμαρχο και άλλους δημάρχους, όχι μόνο πήγαμε σε μουσεία, ουσιαστικά πιάσαμε όλη αυτή τη ζωτικότητα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Και αυτή πώς εμφανίζεται? Εμφανίζεται με πράγματα που θα κάνουμε όλοι για να τιμήσουν αυτή τη μοναδική χρονιά. Βλέπω ότι όλοι έχουν τέτοια γνώση και τέτοια περηφάνεια ο καθένας για τον τόπο του, που προσπαθούν να βγάλουν στην επιφάνεια πράγματα που δεν είναι ίσως τόσο γνωστά, μάχες που έγιναν, θυσίες που έγιναν, ξεσπιτωμή, διωμή, γιατί η ιστορία μας είναι μοναδική και δεν ξαναγράφεται. Ιδού από αυτή την περιφέρεια τι έχει έρθει. Ξεκινάμε η Μαθία, Βέρεια, Νάουσα, Βόλβη, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Πηλαία Χορτιάτη, Ωραιόκαστρο, Κυλκής, Αλμοπία, Έδεσα, Πέλα, Δύο Ολύμπου, Κατερίνη, Αμφίπολη, Βυσαλτία, Εμμανουήλ Παπά, Ηρακλία, Σέρες, Συνδικής, Αριστοτέλη, Κασάνδρας, Πολυγύρου, Σιτωνίας. Και όλα αυτά δείχνουν τι πρόταση έχει κάνει ο καθένας, τι προϋπολογισμό έχει, και μπαίνουν στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτς.